πάω την υπέροχη αυτή κόμωση και θα γίνει υπέροχη, γιατί έχω έρθει στη Σύση και θα μου κάνει τέλεια μαλλιά όπως πάντα. Και εσείς οι πιο καινούργιες να γνωρίσετε και τη Σύση, γιατί πάρα πολλές με ρωτάτε πού βάφω τα μαλλιά μου, πώς τα φτιάχνω και. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, όχι μόνο γιατί έχω έρθει στο κομμωτήριο, αλλά και γιατί ανοίγει πόρτα και ποια μπήκε μέσα. Η Ελεονόρα. Και αφού με όλα αυτά εδώ πιάνω ό,τι δορυφορικό θέλετε, από OTT TV, από και Netflix πιάνω με όλα αυτά εδώ, θέλω να σας συστήσω για τις καινούργιες της Σύση. Η Σύση είναι το κορίτσι της καρδιάς μου, που τα τελευταία πόσο, 3 χρόνια Σύση νομίζω. Νομίζω και παραπάνω, 3. Και τα 2 είναι που έχω, ναι. Μπορεί και 4. Μπορεί και 4 χρόνια. Έχει αναλάβει τα μαλλιά μου και γι' αυτό έχετε ξετρελαθεί και μου λέτε πώς γίνεται να είσαι ξανθιά και να έχεις τόσο μακριά και τόσο πυκνά μαλλιά. Γιατί εδώ το κορίτσι μου με προσέχει πάρα πολύ. Και ενώ κάνουμε αντάβιες, δεν φεύγω με καμένο μαλλί. Φεύγω με το μαλλί μου στη θέση του. Και θα σας αφήσω κάτω στην περιγραφή όλα τα στοιχεία για τη Σύση, άμα ενδιαφέρεστε, να έρθετε να τη γνωρίσετε και από κοντά στον πάρα πολύ ωραίο της χώρο. Εδώ πέρα. Έχει στολή στο μαγαζί, τέλειο. Εγώ εδώ στο λωτήρα, εκεί στο βάθος η Ελεονόρα. Θα φύγουμε με τέλεια μαλλιά. Βλέπω εδώ. Ωραία πράγματα έχει κάνει η Σύση. Αχ, τι ωραία. Τι ανανέωση. Και νιώθω και πάρα πολύ ωραία τώρα. Είδες, βγήκα, κοινωνικοποιήθηκα εδώ πέρα. Είναι και η Ελεονόρα εδώ και συζητάμε και τα δικά μας. Και είναι τέλεια. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα εδώ στη Σύση γίνεται της YouTuber ο χαμός, γιατί έχουμε και τη Μαριλένα εδώ πέρα και Ελεονόρα και Μαρινέλη και γίνεται ένας χαμός. Γεια σας! Αλλά είναι πολύ ωραία. Εδώ κρατάμε τις αποστάσεις μας, τις μασκούλες μας, τα όλα μας και θα δημιουργήσουμε πάρα πολύ ωραία μαλλιά. Έχει έρθει η ώρα για κούρεμα, γιατί πρέπει και να κουρευόμαστε. Και εδώ πέρα η Σύση θα περάσει πάλι τα πάθη με το δικό μου το κούρεμα. Γιατί πριν με κουρέψει τη βάζω να μου δείξει πόσο. Λίγο πιο λίγο. Τόσο. Τόσο θέλω. Λοιπόν, το βιντεάκι που σας έδειξα πριν λίγο είναι από το κανάλι της Σύσης. Θα σας βάλω κάτω στο κουτί πληροφοριών link για να πάτε να το δείτε, γιατί το θέμα που ανέβασαν εχθές είναι με το τι χρωματικός, όχι, τι εποχή είσαι είπαμε, τι εποχή είναι η καθεμιά. Εγώ είμαι, είπαμε, καλοκαίρι. Εσείς τι είστε, πηγαίνετε από κάτω να δείτε και περιμένω να μου πείτε. Και τα μαλλιά μου είναι πανέτοιμα. Καθίστε εδώ να το κάνω να καθαρίσω, να δείτε τι ωραίο χρώμα μου έβγαλε εδώ η Σύση. Τι ωραίο χτένισμα. Εδώ, καθίστε να σας δείξω και πίσω. Δείτε εδώ. Εδώ. Λοιπόν, η Σύση είναι καταπληκτική. Εντάξει, μην κοιτάτε τώρα με τη μάσκα, γίνεσαι χάλια, χάλια μαύρα. Πάρα πολύ ωραίο το μαλλί, το χρώμα. Θα το δείτε και τώρα.
Και πάω σπίτι γιατί μου έχει λείψει το μικρουλίνι μου. Δεν μπορώ, θέλω να πάω να το δω και θα κοιμάται. Τώρα λέει έτσι, είσαι να πάω να το δω εκεί στην κουνίτσα του που θα κοιμάται. Και πάμε, φύγαμε αυτή την βροχερή ημέρα. Περάσουν το ποδήλατο και θα ξεκινήσω. Περάσανε λίγα λεπτά που έχω καθίσει, που έχω φτάσει μάλλον σπίτι και έχω καθίσει μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί, παιδιά, η γειτονιά μου που μένω εδώ, στη γειτονιά μου, όταν είναι έτσι ο καιρός, πάρα πολύ χειμερινός και βρέχει και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ όμορφη. Δεν ξέρω, είναι... Δεν ξέρω αν φταίει η εποχή που μου αρέσει τόσο πολύ. Και φανταστείτε, παρόλο που το κομμωτήριο έκανα μαλλί εδώ πέρα το ένα το άλλο, δεν με ενδιαφέρει που το μαλλί χαλάει από τη βροχή. Γιατί λατρεύω τη βροχή και ειδικά την οδήγηση με βροχή. Τρελαίνομαι να οδηγώ και να βρέχει. Είναι πολύ όμορφο. Σήμερα θα κλέψω και θα ανοίξω το κουτάκι μόνη μου, χωρίς τον Αλέξανδρο, ο οποίος αυτή τη στιγμή κοιμάται. Αλλά έχω έρθει με κέφι να ανοίξω κουτί για κάποιον περίεργο λόγο. Και πάμε να το ανοίξουμε. Έχουμε ένα ματ κραγιόν από NYX σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Πολύ ωραίο έτσι nude. Και στο look fantastic. Στο look fantastic έχουμε μία night cream από Elemis, αυτή εδώ. Γενικότερα έχω ακούσει τα καλύτερα για αυτή την εταιρεία και δεν έχει τύχει ποτέ να δοκιμάσω, αλλά αυτή εδώ θα την δοκιμάσω. Και ήθελα να σας πω έτσι δύο λόγια για τη Σίση, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα με ρωτήσετε, είμαι σίγουρη ότι θα έχετε ενθουσιαστεί και με τα μαλλιά και επειδή έχω δεχτεί πάρα πολύ ωραία σχόλια από εσάς και κοπλιμέντα για τα μαλλιά μου και πώς γίνεται τόσο ξανθιά να φεύγουν με τόσο υγιή μαλλιά, προσέχει πάρα πολύ. Η Σίση βάζει τα καλύτερα προϊόντα που υπάρχουν στην αγορά, όπως μέσα βάζει διάφορα άλλα πράγματα, τώρα δεν τα θυμάμαι ακριβώς, που βοηθάνε την τρίχα και ενώνουν τους δεσμούς για να μην σπάει όταν πέφτει το ξανοιχτικό πάνω. Και όπως σας είπα, σας έχω τα στοιχεία της κάτω στο κουτί πληροφοριών, γιατί πραγματικά αξίζει. Είναι επαγγελματίας. Με έψιλον κεφαλαίο, πραγματικά σας το λέω, είναι η κοπέλα την αγαπάει τη δουλειά της βασικά και φαίνεται αυτό. Και αυτά, τώρα πεινάω πάρα πολύ, αν και η κόρη της που ήταν εκεί πέρα η Μέρη, κάτι είχε στο μυαλό της και κάτι φάγαμε εκεί, αλλά δεν ξέρω, μου είχε ανοίξει όρεξη σήμερα και πεινάω περισσότερο. Οπότε τώρα εδώ πέρα περιμένω να γίνει το κοτοπουλάκι με τις πατατούλες. Και να κόψω και ένα, όχι μαρουλάκι, τι έχω, λάχανο, γιατί ξέρετε, εγώ χωρίς σαλατικό δεν μπορώ. Αλέξανδρε! Αλέξανδρε! Ποιος γύρισε στο σπίτι? Ποιος γύρισε, αγάπη μου? Το παιδί! Πού είσαι? Τι θέλεις να δεις εδώ πέρα τον κόσμο? Σου έλειψε η μαμά, πάει, θα την τζουρομαδίσει τη μαμά. Είπε να, να αφήσει τα μαλλιά της κάτω μια μέρα, αλλά δεν. Τι κοιτάς και γελάς εκεί τον εαυτό σου? Είναι νωρίς το απόγευμα και έχουμε καθίσει εδώ πέρα με τον Αλέξανδρο. Και αυτό εδώ το χάος. Μας έστειλαν και ένα πάρα πολύ ωραίο δέμα για τον Αλέξανδρο που θα σας δείξω αύριο και θα σας αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα για δώρο για τους μικρούς μας φίλους. Και κάπου εδώ, όπα, θα σας αφήσω, επειδή τον Αλέξανδρο δεν τον είδα καθόλου σήμερα όλη μέρα, πήγε 6 ώρα για να τον δω που ξύπνησε και θέλει τη μαμά του και η μαμά θέλει το παιδί για να παίξει. Να παίξουμε και να το ευχαριστηθούμε. Θα πεις καληνύχτα? Για πες καληνύχτα. Δεν θέλεις σήμερα να πεις καληνύχτα? Μπα. Τίποτα.